Προγραμματική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με αντικείμενο τις αθλητικές εγκαταστάσεις του θα υπογράψει η Περιφέρεια Υπήρου. Την ανακοίνωση είχε κάνει προημερών ο ίδιος ο Περιφερειάρχης στη διάρκεια της συνεδρίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Για το θέμα ρωτήθηκε ο Χάρης Λαζάνης και για τη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των δύο φορέων, λέγοντας ότι Περιφέρεια Υπήρου και Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συνεργάζονται άψογα και με κοινή στόχευση την ανάδειξη και αξιοποίηση των αθλητικών χώρων πρώτα προς όφελος των φοιτητών και έπειτα προς όφελος όλων των πολιτών. Το Πανεπιστήμιο έχει στη διάθεσή του δύο μεγάλους αθλητικούς χώρους που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ακόμη καλύτερα και να αποσυμφορήσουν τη χρήση άλλων χώρων, όπως για παράδειγμα το ΕΑΝΚΙ. Η προγραμματική σύμβαση δεν έχει ακόμη συναφθεί, αφορά τη συντήρηση, αναβάθμιση και λειτουργία του κλειστού γυμναστηρίου αλλά και του γηπέδου ποδοσφαίρου που βρίσκονται εντός της Πανεπιστημίου Πόλης. Ακριβώς όπως ανέφερε και ο Περιφερειάρχης, είμαστε κοντά στο να υπογράψουμε προγραμματική σύμβαση έτσι ώστε η Περιφέρεια να αναλάβει την ανακατασκευή του γηπέδου μπάσκετ και του γηπέδου ποδοσφαίρου που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με γνώμονα πρώτα απ' όλα να ενταχθούν στο κομμάτι της πόλης και να μπορεί να το χρησιμοποιούν και κάποια σωματεία και να απεγκλωβίσουμε τα ήδη εγκλωβισμένα κλειστά του νέου κλειστού και της Λιμνοπούλας, αλλά και να βελτιώσουμε την αθλητική υποδομή του Πανεπιστημίου που θα έχει προτεραιότητα έτσι κι αλλιώς ο φοιτητής του Πανεπιστημίου. Χρηματοδότηση θα γίνει αποκλειστικά την περιφέρεια. Είμαστε στη φάση αυτή τη στιγμή να δούμε τον προϋπολογισμό πόσο θα κοστίσει. Ειδικά το κλειστό γήπεδο μπάσκετ έχει αρκετές φορές καθώς δεν έχει γίνει ποτέ κάποια επέμβαση από το Πανεπιστήμιο. Είμαστε σε άριστη συνεργασία και με την Πρίτανη και με το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε κατά πάρα πολύ την αθλητική εικόνα που έχει η πόλη μας. Διότι είναι πραγματικά δύο στολίδια. Εγώ προσωπικά ο ίδιος τα είδα. Στολίδια για την πόλη. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για να αποσυμφορηθούν αφενός οι εγκαταστάσεις που έχουμε εκεί και πόσο κοντά είμαστε, δηλαδή πότε θεωρείτε ότι θα μπορέσει να ενεργοποιηθεί αυτή η σύμβαση? Κοιτάξτε, αυτό επειδή γίνεται με χρήματα αποκλειστικά της περιφέρειας, είναι θέμα να βγει πρώτα το κοστολόγιο. Ανάλογα το κοστολόγιο μπορούμε να προχωρήσουμε άμεσα σε παρεμβάσεις. Εκτιμάτε δηλαδή ότι το καλοκαίρι θα μπορέσουν να γίνουν κάποιες που είναι και κλειστό το Πανεπιστήμιο? Θεωρούμε ότι θα θέλαμε μέχρι το Σεπτέμβριο να είναι έτοιμα όλα. Θα θέλαμε. Αλλά καταλαβαίνετε και η γραφειοκρατία πολλές φορές μπορεί να μας πάει πίσω.